Χορηγός εκπομπής, το κατάστημα υποδημάτων Δεξίν Περέας. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων της Citizen Web TV. Ανάσα ανακούφισης, έστω και προσωρινή, μπορούν να πάρουν οι επιβάτες του ΟΑΣΤ, αφού έστω και στο παραπέντε βρέθηκε λύση και ο ΟΑΣΤ δεν θα διακόψει τα δρομολόγια του από μεθαύριο. Ο οργανισμός διαμηνύει ωστόσο ότι θα προχωρήσει σε αναστολή των δρομολογίων από τις 15 Δεκεμβρίου, αν δεν καταβληθούν χρήματα μέχρι τις 14 Δεκεμβρίου, τα οποία του είναι απαραίτητα για να καλύψει τις υποχρεώσεις του, κυρίως την προμήθεια καυσίμων και τη μισθοδοσία του προσωπικού. Ο ΟΑΣΤ πήρε πάντως χθες οικονομική ανάσα, αφού κατάφερε να πάρει δάνειο 2,5 εκατομμυρίων ευρώ. Στο μεταξύ, από σήμερα ξεκινούν και πάλι τα δρομολόγια τους στα ΚΤΕΛ στο νομό Θεσσαλονίκης, μετά από τρεις ημέρες παντελούς ακινησίας, η οποία οδήγησε στην κοινωνιακή απομόνωση τους περίπου 35.000 κατοίκους 50 και πλέον χωριών. Σε εθελοντική εκστρατεία καθαρισμού συμμετείχαν σήμερα καθηγητές, φοιτητές και προσωπικό του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης μετά από απόφαση των Βρετανικών Αρχών με τους κοσμήτερους σχολών και τους προέδρους τμήματων προκειμένου να αποκατασταθεί σε ένα βαθμό η υγιεινή στους βασικούς χώρους του Ιδρύματος. Ο εθελοντικός καθαρισμός ξεκίνησε στις 12 το μεσημέρι με τη βοήθεια προσωπικού καθαριότητας που προσέφερε εργολάβος στο Πανεπιστήμιο για σήμερα, ανεξάρτητο από το εργολαβικό προσωπικό του Αριστοτελείου που βρίσκεται σε απεργία εδώ και περίπου 2 μήνες. Στις περισσότερες σχολές και τμήματα, οι εθελοντές μάζευαν τα σκουπίδια χρησιμοποιώντας γάντια, σακούλες και πολυμαντικά. Στη διάρκεια του καθαρισμού δεν έλειψαν και περιστατικά επιθέσεων από φοιτητές που εναντιώθηκαν σε πρωτοβουλίες καθαριότητας. Σε άθλια κατάσταση, ασυντήρητο και επικίνδυνο είναι το οδικό δίκτυο, εθνικό, επαρχιακό και τοπικό, στην Κεντρική Μακεδονία και ειδικά στη Θεσσαλονίκη, καθώς λόγω έλλειψης κονδυλίων οι όποιες παρεμβάσεις έχουν σταματήσει από τον προηγούμενο Μάιο. Οι λακκούβες πολλαπλασιάζονται, οι φθορές διαδέχονται η μία την άλλη και οι οδηγοί πλέον πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, διότι σε κάθε χιλιόμετρο παίζουν τη σωματική τους ακεραιότητα κορώνα γράμματα. Με κέρδη αυξημένα κατά 75,58% και τζίρο ενισχυμένο σε ποσοστό 7,73% έκλεισε το 9ο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2012 για την εταιρεία Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης ΑΕ, σύμφωνα με ανακοίνωση της οποίας τα στοιχεία καταδεικνύουν ότι παρά την εκτεταμένη οικονομική κρίση και την πολυετή ύφεση, το λιμάνι της Θεσσαλονίκης παραμένει παραγωγικό και αυξάνει τα μεγέθη του. Στα δικαστήρια προσφεύγουν οι γιατροί της Θεσσαλονίκης για να διεκδικήσουν τις αμοιβές που τους οφείλουν τα ασφαλιστικά ταμεία τα οποία έχουν ενσωματωθεί στον ΕΟΠΗ. Ήδη, σύμφωνα με τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης Αθανάσιο Εξαδάκτυλο, το τελευταίο διάστημα περισσότεροι από 550 γιατροί της πόλης, οι οποίοι είναι συμβεβλημένοι με ασφαλιστικά ταμεία, προσέφηκαν στη δικαιοσύνη για να διεκδικήσουν τις οφειλές του ΟΠΑΤ και άλλων ταμείων. Εξάλλου, φέτος, στο διάστημα από 31 Οκτωβρίου έως 1 Νοεμβρίου, 600 γιατροί από τα 6.000 ενεργά μέλη του Ιατρικού Συλλόγου ζήτησαν συμβουλές για να εργαστούν στη Γερμανία, ενώ 90 από αυτούς βρήκαν εργασία σε νοσοκομεία της Βόρειας Ρινανίας-Βεσφαλίας. Ανοιχτό είναι και πάλι το ενδεχόμενο της ανοικοδόμησης οικοπαίδου στο παραλιακό μέτωπο της Καλαμαριάς μεταξύ των οδών Κολχίδος, Θεμιστοκλής Οφούλη και Ναβαρίνου και του Αιγιαλού. Παρά το γεγονός ότι ο Οργανισμός Ρυθμιστικού Θεσσαλονίκης προστατεύει με απόφαση την παραλιακή ζώνη, χαρακτηρίζοντας τη χώρο πρασίνου, στο ίδιο το κείμενο της απόφασης περιλαμβάνεται παράγραφος σύμφωνα με την οποία όσοι έχουν λάβει ήδη οικοδομικές άδειες μπορούν να συνεχίσουν την ανοικοδόμηση. Το γεγονός αυτό προκάλεσε την έντονη αντίδραση του Δήμου Καλαμαριάς, ενώ παράλληλα κάτοικοι του Δήμου προετοιμάζονται για κινητοποιήσεις και δυναμικούς τρόπους αντίδρασης. Έθριος θα είναι ο καιρός στη Θεσσαλονίκη αύριο Παρασκευή 30 Νοεμβρίου, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 12 έως 18 βαθμούς Κελσίου και ασθενείς νοτίους ανέμους έντασης 3 μποφόρ. Τις απογευματινές και βραδινές ώρες περιμένουμε αλλαγή στο σκηνικό του καιρού με λίγα σύννεφα και τη θερμοκρασία να αγγίζει στους 14 βαθμούς Κελσίου, με διατήρηση των ανέμων από νοτιοανατολική διεύθυνση και ένταση μέχρι 3 μποφόρ. Αυτό, κυρίες και κύριοι, ήταν το σύντομο δελτίο της Citizen Web TV. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε.